ένα πλάνο τραβάμε εκεί μέσα από τα μάξι στην Περίσσα και θα κάνουμε και ένα ζουμασματάκι να δούμε που τα έχει ο Γιουργάκης, ο Λουκάκος, στα Περιστέρια. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά, ακριβώς να δω τα κομμάτια του. Βλέπουμε και τα κίτρινα που έχει εκεί μπροστά, ναι, τα κάθαρα φαίνονται. Όπα, είναι και ένα Περιστέρι που έχει έρθει να περιμένει εκεί απ' έξω, το βλέπετε. Λοιπόν, ωραίος. Εκεί πάνω λοιπόν τα έχει ο Γιώργος και εμείς έχουμε έρθει εδώ. Κοιτάξτε που έχουμε έρθει ακριβώς. Έχει τη χαρά βραφή. Αγκρέμια εδώ που βλέπετε σιγά σιγά που κατεβαίνουμε. Και κατεβαίνουμε κάτω ακόμα, κάτω, κάτω, κάτω. Εδώ βλέπουμε και κάτι μπλε κουμάσια. Λοιπόν, και εδώ είναι η περιοχή της Περίσσα, που έχει πάρα πολλούς περιστεράδες. Άπειρους θα έλεγα. Λοιπόν, και άμα ανοίξουμε ακόμα λίγο το πλάνο, εδώ ακριβώς γίνονται όλα αυτά που λέγαμε πριν. Να δούμε λοιπόν το φίλο μας τον Μπάρι, τον original. Τις 20 λοιπόν του Φλεβάρι του 2018 θα μας κάνει μια πολύ πολύ απογευματινή πεταξιά στο εμπορίο της Σαντορίνης. Ναι κύριε, στη Σαντορίνη είμαστε. Τα έχει παρατήσει όμως τα Περιστέρια από ό,τι μου είπε. Θα κάνει όμως μια. Μου λέει για πάρτε στην μπανάνα θα τα πετάξω. Και ό,τι θέλει ας βγει. Ωπα και βλέπω ότι βλέπω λαό. Βλέπω λαό και βγαίνει. Ακούμε και τις δηλώσεις που λέει στα Περιστέρια. Έκανε και τις δηλώσεις εδώ των Περιστεριών. Και όλα λοιπόν έτοιμα. Ωραία, τα σαβιδάκια λέω. Μπράβο, ρε, ρε. Παιδιά είναι καταπληκτικά, πραγματικά. Και έχουμε και φοβερό πλάνο, έτσι. Μέσα στην αγριάδα της Σαντορίνης, βλέπουμε τα Περιστέρια του Πάρη. Του Παρασκευούλη που ξέρω εγώ. Πω, πολύ ωραία εικόνα. Ξεκινάμε από μπροστά και φτάνω μέχρι το βάθος. Μέσα, μέσα εκεί τώρα, άμα πάμε και ζουμάρουμε εκεί σιγά σιγά. Εκεί βγάζουμε άλλες φτερουγισίες. Κρεμαστά πουλιά. Λοιπόν, δεν μπορώ όμως, εδώ πρέπει να βλέπουμε εικόνα μεγάλη. Ναι, έτσι. Έχουμε πλάνο φοβερό. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Για εμένα μου αρέσουν αυτά που είναι στο βάθος. Εκεί στο βουνό, στην πλαγιά, εδώ έχουμε κάτι Περιστέρια. Βγάζουν τέτοιες φτερουγισίες, ναι. Αυτά εδώ. Είναι τα άλλα κόλπα που λέμε. Κοιτάξτε αυτό που έχει φύγει, παιδιά. Πραγματικά είναι. Τι να λέμε. Με τέρμα ζούμε ήμουνα. Λοιπόν, θέλουμε και ακινησίες. Καλά που λέμε. Ορίστε, έχει και τέτοια. Σαβιδάκια. Πετύχουν και στη Σαντορίνη. Και βγάζουν και άμα ράχει και τέτοια φτερά. Εδώ. Αυτά εδώ είναι. Hey! Πουλιά για ημερολόγιο. Μπράβο, μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο τώρα εδώ. Τα ρίχνουμε τώρα, εντάξει. Ωραία που πήγε κάτω εκεί. Ωραία, για να δούμε να πιάσουμε και το περισσότερο. Με ευνηδίασε. Ναι, γιατί τα έχει, μου είπε τώρα τα κυνηγάει αυτά. Είναι η δεύτερη ομάδα που ετοιμάζει τώρα. Φοβερά φτερά όμως, φοβερά. Εντάξει, στα βιδάκια είναι αυτά όλα, παιδιά. Τα πιάσαμε και στα πεστά. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο Πάρης, στη Σαντορίνη. Πήραμε μια μικρή γεύση. Μου είπε θα στα βάλω παιδί ήρθε. Δεν ήταν τα πουλιά έτοιμα. Δηλαδή να τα κάνει σκόνη, αυτό εννοούσαμε. Πήραμε μια γεύση δηλαδή. Σαβίδι στη Σαντορίνη. Στις 21 λοιπόν του Φλεβάρι του 2018 βρισκόμαστε στην Περίσσα της Σαντορίνης. Βλέπετε τη δύναμη του αέρα.
Έχουμε τόσα μποφόρ, όσα φαίνονται εκεί. Το παρασκευούλι που λέμε, έτσι το ξέρω εγώ. Λοιπόν, και ετοιμάζεται εδώ να μας κάνει την πεταξιά. Πάμε πάρει! Για να δούμε. Τι θα δούμε τώρα εδώ. Είναι ένα απογευματάκι. Αυτό είναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Ομοιογένεια πλάτες, μπαμ, τσακ, μπαμ. Και με ένα πενταράκι και εδώ. Το λιγότερο. Είδατε το καπνό πώς γίνεται, πώς γίνεται το φουγάρι. Μετά στείλε μέσα στη θάλασσα τα πουλιά. Ωραία που πήγανε. Κάποια όμως κοντράρανε με τη μία και σταματήσανε. Ναι ρε παιδιά, ναι. Με αυτόν τον καιρό βλέπουμε και στα σήματα. Στηθήκανε τα πουλιά, ναι. Με αυτόν τον παλιό καιρό θα λέγα, όχι καιρό. Εντάξει, τώρα όταν βλέπεις από 4 μποφόρ και πάνω, θεαματικά περιστέρια, είναι λίγο δύσκολο να σου βγάλουν στη σήματα. Και όμως εδώ το φίλο μας του πάρει. Τα πουλιά έχουν σταματήσει και πετάνε στον τόπο που λέμε. Στον τόπο τελείως, εδώ. Μπράβο, μπράβο πάρει. Ειλικρινά μπράβο. Τι άλλο μπορείς να πεις τώρα. Ναι ρε παιδιά, στη Σαντορίνη είμαστε, ναι. Δεν λέμε ψέματα. Όπου τώρα πήγα πολύ κάτω. Στο βάθος είναι εκείνα τα πρώτα που τα κοπάνισε. Και φάγανε το εξαφανιζόλ που λέω. Κάτι είναι πολύ μέσα, κοιτάξτε. Κοιτάξτε που είναι, έτσι από περιέργεια. Εκεί μέσα, στο γαλανό. Τα αφήνω και έρχομαι εδώ κοντά τώρα. Και να δούμε το κοπάδι όλο, ναι. Εδώ έχουν έρθει τα πρώτα. Αφήνω έτσι ανοιχτό το πλάνο. Τα βλέπουμε όλα. Και θα πηγαίνω και λίγο κοντά. Τα γυρίζει αριστερά ο καιρός. Όσο όμως δεν τα πιάνει αριστερά και τα έχουμε μούρι, βλέπουμε αυτή την πεταξία εδώ. Πολύ κόντρα και πολύ δύναμη και θέαμα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και στην αριστερή πάντα. Εδώ. Ναι, παντού αυτό λοιπόν, σταματημένα περιστέρια, όρθια. Ορίστε, αυτός είναι ο Πάρης, ο Παρασκευούλης λοιπόν στη Σαντορίνη. Στην Περίσσα της Σαντορίνης. Σας λέμε και πού ακριβώς είναι. Λοιπόν, για να αφήσουμε τώρα την αριστερή μπάντα και να πάμε στη δεξιά, γιατί έχουμε θέμα και εδώ, ναι, εδώ έχουμε θέμα. Ορίστε κύριε, ναι. Αυτό είναι. Η λέξη ακινησία, εδώ νομίζω ότι ταιριάζει. Εδώ δεν κουνάω καθόλου τη μηχανή, τίποτα, και νομίζω ότι τα πουλιά πραγματικά κοιμούνται στον αέρα. Τόσο ακίνητο, να το από κάτω μόνο έφυγε τώρα. Μας την έκανε μια τρίπλα δεξιά. Μπράβο ρε πάρει, μπράβο. Κοίτα, όταν ανοίξει το πλάνο φαίνεται. Ναι, ναι, εδώ βλέπουμε τα σταματήματά τους, ναι. Είναι πολύ καλός. Και τολμώ να πω, τα περιστέρια αυτά, παιδιά, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, είναι βεργέτικα, είναι το σαβίδι. Είναι σαβιδάκια, το δηλώνει, σαβιδιακός. Και ήθελε, λέει, να αποδείξει ότι το σαβίδι τα πουλιά πετιούνται, λέει, και στη Σαντορίνη. Νομίζω ότι το έχει αποδείξει, το βλέπουμε. Ζωντανά. Μπράβο στον Πάρη και μπράβο και στο σαβίδι που έχει τέτοια περιστέρια. Επειδή θα βλέπουμε συνέχεια στη Βέρεια με άπνοιες, λέει, παιδιά, αυτά πετάνε και με παλιότερα. Ορίστε. Βγάζετε συμπεράσματα εσείς. Αυτός ο τζινής που είναι πιο κάτω από τα άλλα, κοιτάξτε που είναι. Ναι, γι' αυτό πρέπει να αφήνουμε πάρα το zoom για να βλέπουμε. Όντως είναι πιο κάτω, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλά. Τα άλλα έχουν βγει, βγήκανε, ναι. Βγήκανε. Άμα τα ζουμάρω τώρα, θα καταλάβετε γιατί το λέω. Εδώ βλέπουμε πολύ ωραίες εικόνες, σταθερά τα περιστέρια, τελείως σταθερά. Γιατί, αλλά πάρουμε. Ό,τι θες κάνε, ό,τι θες. Λοιπόν, εγώ ανοίγω το zoom. Γεια ξεκίνα, ναι. Έχει πολύ άλλα, εντάξει. Και μου το είπε και πριν, μου λέει, μια εβδομάδα τα έχω προπονημένα. Κοιτάξτε όμως τι φτερουγιστές βγάλανε. Και έχει κάποια που έχουν πάει στο άπειρο, όπως αυτός ο Καραμπέρης. Λοιπόν, κάτσε να τον αφήσω. Τι, οπ, έχουμε τέτοια εδώ. Για να δούμε τώρα. Να ήρθε ο πρώτος, μου ξέφυγε και σε εμάς. Άμα, από πίσω ήρθε αυτό, και βγάλει τη βαζούρα.
Ωραία, ωραία την έχουμε στήσει στην κάμερα, δηλαδή βλέπουμε τα πεσά. Και ακούγονται και οι πρέσες. Πέσανε τα πιο κοντινά, τώρα τα μακριά είναι πολύ μέσα, πάρα πολύ μέσα. Και τα πιάνουμε στα φρένα. Για πάμε από κοντά. Πω, τι έκανε εδώ, φίλε, να το πάρεις. Άντε ρε παππού, άντε. Τη Σιντορίνη. Με ένα δυνατό πατικό καιρό, έβαλε ένα κοπάτι σαβιδάκια. Και φύγανε μέσα προς τη θάλασσα πάνε όλα. Απλώσανε. Και πιάσανε όλο το σύμπαν. Ναι. Παρόλο που είχε καιρό, άμα τα πουλιά είναι καλά, δεν μας από κανένα καιρό. Πάλι θα στηθούν και πάλι θα πετάξουν. Και εκεί και κάτω και στο βάθος. Μέσα εκεί. Κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουν πιάσει όλη την περίσσα. Και βγάζουν αυτά τα όρθια που λέμε. Με πολύ πατήτο καιρό, επαναλαμβάνω. Ναι, τον έχουμε νικήσει όμως, τον νικήσαμε. Τον νικήσαμε και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Ήδη τα πρώτα έχουν καταστάσει. Ήρθαν από πάνω, βαζάνε αυτά εδώ. Αυτά ήρθαν. Ο Πάρης θα έχει παρατήσει τα πουλιά. Αυτό μου λέγε πριν. Αλλά είπε μια και ήρθαμε να τα πετάξει. Αυτά που βλέπετε είναι παρατημένα περιστέρια. Φανταστείτε δηλαδή να τα έχει γυμνάσει κιόλας. Τι θα βλέπαμε εδώ. Α, και εγώ άμα δεν μου το έλεγε δεν θα το πίστευα. Τέλος πάντων. Για να το λέω εγώ κάτι ξέρω. Εδώ βλέπουμε σταθερά τα κοντινά. Και άμα ανοίξουμε το πλάνο μας και πάμε κάτω εκεί στη γωνία, θα δείτε και τα μακρινά. Να. Όλα αυτά που έχουν φτάσει. Βραδιάζει και όλα. Δεν πάρουμε και στο λαιμό μας, ε. Εντάξει, εκεί τώρα μιλάμε ότι είναι στα 700 με 800 μέτρα, το λιγότερο. Και πετάνε έτσι εκεί μέσα. Στις κόντρες, πάντα στις κόντρες. Λοιπόν, ας πούμε λίγο τα μακρινά και ας έρθουμε από εδώ πάνω, εδώ τώρα γίνεται χαμός. Έλα, ρίχτα, τράβατα. Άντε να δούμε και το πεσό, εντάξει. Έβαλε ένα ντουμάνι περιστέρια. Ωραία, δείτε εδώ πεσά. Ασύλληπτα στο νου. Τι κάνουν τα σαβιδάκια, λέω σήμερα, στη Σαντορίνη. Της 21 του Φλεβάρη του 2018. Πέφτουν από πίσω, έχουν έρθει από πίσω και φλεμάνε. Όλα, δεν έχει σταματήσει. Κανένα ποταμός, πραγματικός ποταμός. Κοίτα να που έχει βάλει. Αυτά είναι τα πολύ μέσα που είχαν πάει πριν. Μία ώρα έρχονται και ακόμα δεν έχουν φτάσει. Να τώρα φτάσει, τώρα. Και όταν φτάσουν θα διάζουν εδώ, κοιτάξτε. Ωραία μάγκα, μπράβο. Ωραίος ο Ντεμακλής. Α, τα δούμε και λίγο μέσα. Αυτά εδώ είναι. Τα περιστρία πια από κοντά. Όλο αυτό το ντουμάνι που είδατε πριν. Του φίλου μας Παρασκευούλη. Στην Περίσσα, επαναλαμβάνω. Της Σαντορίνης. Και στο σημείο αυτό θα πούμε κάτι που έχουμε ξεχάσει τόση ώρα. Ότι εδώ έχει βάλει το χεράκι του και ο φίλος μας ο Ειρηναίος. Ναι, δεν είναι τυχαίο όλα αυτά τα περιστέρια να έχουν γίνει από ένα άτομο, μην τρελαθούμε κιόλας. Χωρίς τον Ειρηναίο δεν ξέρω αν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Να λέγεται αυτό. Ωραία, πολύ ωραία παιδιά. Και παρόλα αυτά βγάζουν αυτά τα προγράμματα που είδατε πριν. Με αυτούς τους καιρούς.
Ναι, σαβιδάκια κάρια. Λοιπόν. Και παρόλο το προχωρημένο της εποχής, τελειώνει ο Φλεβάρης τώρα σε λίγο και πάλι τα πουλιά βγάζουν αυτά τα προγράμματα εδώ που είδατε. Ωραία τα σασάκια λέω. Δίνουν και παίρνουν τα σασάκια σήμερα εδώ. Ο άλλος ζευγάρι το έχουμε αφήσει για να το δώσουμε του Μπάμπη, γι' αυτό το έχουμε αφήσει και εδώ πέτα. Α. Θα το πάρε πάνω. Σήκωσε τα γυαλιά. Έλα, σηκώσε τα κορμιά σας και άσε το φαγητό. Έλα, ρε νέο, επί του έργου. Είσαστε έτοιμα. Αυτό τα έχει αναλάβει ο Ερημαίος. Κατά αποκλειστικότητα. Είναι ένα από τα πολλά κοπάδια που πετάνε τα παιδιά εδώ πέρα ο Ερημαίος μαζί με την Παρασκευούλη στην Περίσσα της Σαντορίνης. 9 του 2018. Φλεβάρης είναι. Και ο μήνας έχει 22. 21. 21. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Αυτά τα μοντέλα που θα πεταχτούν του χρόνου. Ετοιμάζεται από τώρα πια. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Παρόλο τον καιρό το δυνατό. Τους καιρούς μάλλον που έχει εδώ στη Σαντορίνη. Τα παιδιά παλεύουν με τέτοια περιστέρια. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Δεν νομίζω να διαφωνείτε. Αυτή είναι η παρέλαση γνωστή. Ακινητέξ. Και πάμε. Τα αφήνω έτσι, δεν ζουμάρω. Τα θα ζουμάρω μάλλον λίγο. Ναι, άμα το αφήσω και αυτό το λίγο, είναι εκεί μέσα. Αλλά πάμε λίγο τώρα επάνω εδώ, στην ευθεία. Ναι, ναι, δεν παίζω τα περιστέρια, παιδιά. Κοιτάξτε, πραγματικά μια εικόνα χίλιες λέξεις. Τελείως σταματημένα, τελείως ακίνητα. Και βγάζουν αυτές εδώ τις φωτογραφίες. Και στη Σαντορίνη, ε. Αυτό είναι το αξιοπερίεργο. Όλα αυτά γίνονται στη Σαντορίνη. Ναι, ρε, ναι, είναι το κάτι άλλο. Και κάτω, 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 και στο βάθος κοιτάζει. Εκεί. Πάμε λίγο κοντά τους. Αυτά είχαν φτάσει μέχρι στη θάλασσα. Και γυρνάνε προς τα πίσω. Ναι, πολύ κόντρα. Πολύ κόντρα, πάρα πολύ κόντρα. Πάμε και πάνω. Πάμε και στα επιτόπια τώρα. Ευχόμαστε. Τα άλλα κάνανε την πασαρέλα και ήρθαν από πάνω μας, ναι. Εδώ στεθήκανε, κάτσε και ένα κοπάδι. Μ' αρέσει έτσι να το τραβήξω που έρχονται μια τετραδούλα. Είναι τα τελευταία που έρχονται από μέσα. Ψηλά όμως τώρα, ε. Που εννοείται εκεί μέσα. Μπήκανε και αυτό τώρα μέσα στο κοπάδι. Γίνανε ένα και πάνε. Πάμε και για τις επιστροφές τώρα. Έλα, ξεκινάμε. Φύγαμε. Ωραία, τι έγινε. Είχε ανοίξει το βρόντο και δεν τον μπορεύω. Τώρα θα δείτε πεσά εδώ. Ολόησα όλα, όλα. Και βροχή. Αστραπές και βροχή. Στη Σαντορίνη. Αυτό ήταν. Πάπαλα. Τι έγινε εδώ, λέω, τα σέσικα να τα κάνουν μπαμ. Τα σέσικα πια από πού ήμασταν, ε? Από του Μπάμπη, ε. Εδώ βλέπουμε και του Μπάμπη τα έργα. Σε εμάς πάνω στην Αθήνα. Του Μπάμπη του Φούρνα, του γνωστού. Του σούπερ θεαματικού. Σούπερ top. Μπράβο, μπράβο, τον Μπάμπη. Που έχει τέτοιες περιστολίτες και στα παιδιά εδώ που τα έχουν γυμνάσει και πετάνε έτσι. Να τα λένε αυτά. Ειρηναίος Παρασκευούλης. Κάναμε μια απογευματινή πεταξιά στα μοντέλα που ετοιμάζουμε για του χρόνου. Αυτά τα πουλιά θα πεταχτούν του χρόνου. Τα πιο πολλά είναι πιπινάκια τώρα εδώ μέσα. Με κάτι εκπαιδευτές. Ήταν μια τσιμπιτούλα στην ουσία, έτσι.
Δεν τάσβησε ο Παρασκευάς. Είπα θα τα αφήσουμε στη μέση και λίγο πιο πάνω έτσι να δούμε λίγο την φτερουγκιστιά. Και νομίζω ότι άκουσε και τον κόπο. Σε κάποια φάση έχω φοβήθηκα γιατί φτάσανε στη θάλασσα. Αλλά όλα χτυπήσανε κάρτα παρών. Μπράβο στα παιδιά. Για την προσπάθειά τους. Στη Σαντορίνη. Στο νησί των Ανέμων. Μπανάνες. Για χαρά. Αν αυτή ήταν η τρίτη σου ομάδα, ειλικρινά σου μιλάω τώρα, χωρίς αυτό έτσι αστεία, είχα μεγάλη περιέργεια να δω αν θα ήταν η δεύτερη, όχι η πρώτη. Α, την πρώτη. Η δεύτερη. Αλήθεια σου λέω. Η δεύτερη την έχουμε φυλαγμένη. Η πρώτη την έχουμε φυλαγμένη και τη δεύτερη. Αυτή είναι η τρίτη. Τότε, φίλε, εύχομαι κάποια στιγμή να έρθω να σου τραβήξω τη δεύτερη. Γιατί άμα σου τραβήξω την πρώτη θα πρέπει να την υποθυμίσουμε. Αλήθεια σου λέω. Λοιπόν, έγινε ρε. Να είσαι καλά. Και η τρίτη σου ομάδα, αλήθεια σου λέω, εμένα και τον κόσμο πιστεύω ότι θα τον έχει συναρπάσει. Και μόνο η βαζούρα που βγάλανε στο Πεσό φτάνει. Τα πουλιά είχαν και φτερό και άπλωμα και ήταν μια πολύ ωραία εικόνα. Γιατί, φίλε, θα σου πω μια κουβέντα. Είναι πολύ δύσκολο να πετάξει πολλά περιστέρια και να στηθούν πάνω. Είναι μεγάλη υπόθεση. Πρέπει όμως να έρθει σε άλλη εποχή. Τώρα η εποχή. Είπαμε, άστο, αυτό το είπαμε. Εντάξει, εγώ σου λέω για την εποχή που ήρθα, τα πουλιά που είδαμε εγώ και θα δει και ο κόσμος, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή πεταξιά. Λοιπόν, από μένα σου μιλάω μπράβο, τίποτα άλλο. Να σε καλά, Παναγιώτη. Γεια σου, γεια χαρά. Άντε. Και όλη η παρέα. Και ο γνήσιος, ο original εκπαιδευτής αυτόν, ε. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Έχουμε και original εκπαιδευτή.